Η σεζόν για την Ομόνοια τελειώνει, μια σεζόν με θετικό πρόσημο, πρόκριση στην Εξάδα με και στις 5 σερί νίκες, ανταγωνιστική στην Εξάδα απέναντι σε ισχυρές ομάδες και αποκλεισμό στο κύπελλο στην παράταση απέναντι στην μετέπειτα κυπελλούχο την Πετρολίνα ΑΕΚ. Στη δεύτερη σας χρονιά στην Ομόνοια, η Ομόνοια ανέβηκε και άλλο επίπεδο. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση για την επόμενη χρονιά. Πού να αναμένουμε την Ομόνοια τη νέα σεζόν? Θα μιλήσουμε για τη φετινή σεζόν στη δεύτερη ερώτηση. Εντάξει, σε αυτό πάνω που μου λες, εξαρτήτως ποιοι θα είναι στην ομάδα, η ομάδα έχει χτίσει ένα κορμό τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι έτοιμη, θεωρώ, αγωνιστικά. Όλα τα παιδιά είναι έτοιμα. Πήρανε φέτος όχι μόνο χρόνο συμμετοχής, τρομερές εμπειρίες και δείξανε οι περισσότεροι από αυτούς ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε πιο υψηλό επίπεδο. Ήταν ανταγωνιστικοί, κάναμε μεγάλες νίκες. Οπότε νομίζω ότι η επόμενη χρονιά για την Ομόνοια τη βλέπεις μόνο με αισιοδοξία. Μόνο με αισιοδοξία, γιατί στηρίζεται η Ομόνοια στα παιδιά, ειδικά στους Κύπριους, στους νέους παίχτες. Και νομίζω ότι μόνο παραπάνω πράγματα μπορείς να περιμένεις. Τι πρέπει να κάνει η Ομόνοια, άσχετα αν θα είσαστε εσείς ή όχι coach, τι πρέπει να κάνει η Ομόνοια για να μπορέσει να ανέβει και το επίπεδο και να διεκδικήσει ισοθέσεις στην τετράδα ή και πορεία στο κύπελλο? Κοιτάξτε, εντάξει, δεν είναι τώρα τις παρούς, αλλά σημαίνει ότι ο κορμός υπάρχει, η διοίκηση είναι εκεί δίπλα, προσπαθεί να παρέχει τα πάντα στα παιδιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα να μπορέσει να αυξήσει λίγο το ρόστο της ποσοτικά, έτσι, και ποιοτικά, αν μπορεί, με μια-δυο προσθήκες, είτε κάποιο Κύπριο καλοσυστή και κάποιου ξένου. Να έχει ένα πιο ανταγωνιστικό, ένα κλικ. Μιλάμε τώρα για ένα μικρό επίπεδο και πάνω. Να έχει ένα πιο ανταγωνιστικό επίπεδο από το φετινό. Αλλά του ξαναλέω, το φετινό επίπεδο και η φετινή προσπάθεια των παιδιών, για να συμπεριλάβω στην δεύτερη ερώτηση, είναι αξιοθαύμαστη και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θα μας πείτε λίγο για τη φετινή σεζόν, έτσι, μια ανασκόπηση, μια και το βίντεο αυτό θα μείνει. Θα θέλαμε να ακούσουμε από τον προπονητή της Ομόνοιας μια ανασκόπηση τη χρονιά. Πώς τη ζήσατε εσείς? Και τι νιώθετε στο τέλος της ημέρας? Νιώθετε περηφάνεια ή θεωρείτε ότι θα μπορούσε ακόμη καλύτερα η Ομόνοια? Σίγουρα, πάντα αναζητάς το παραπάνω. Θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα, αλλά εννοείται ότι νιώθουμε περηφάνεια, το έχω ξαναπεί. Αυτά τα παιδιά μπορέσανε, κάναν μεγάλες νίκες. Μην ξεκινάς από το ξεκίνημα. Με ΑΕΚ, με Απόλλωνα, με ΑΠΟΕΛ. Όπως είπες και εσύ, στο κύπελλο αποκλειστήκαμε στην παράταση, την κυπελλούχο ΑΕΚ. Με το ΑΠΟΕΛ στην παράταση. Χάσαμε 2-3 παιχνίδια στην παράταση που βλέπεις ότι ένα κλικ παραπάνω θα μπορούσε να είσαι και στην πέμπτη, στην τέταρτη θέση. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι άκρο επιτυχημένη με βάση τα δεδομένα η σεζόν μας. Είναι πρωταγωνιστές τα παιδιά. Από την πρώτη μέρα, από την 1η Σεπτεμβρίου που μαζευτήκαμε, το είχαμε δηλώσει να συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν πέρσι. Και μην ξεχνάς και πέρσι, αν δεν τελείωσε το πρωτάθλημα με τον κορονοϊό και αυτά, είχαμε 9 νίκες ήδη. Είχαμε κάνει καλό finish και πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι η χρονιά μας ήταν άκρως επιτυχημένη και θα αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους και στα παιδιά πρωτίστως. Έτσι, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί βγάζουν τρομερή δουλειά μες στο παιχνίδι. Στη διοίκησή μας που μας στήριζε όλη τη σεζόν, στον Κυριάκο τον Αδάμο και στον Νικόλα τον Κουσάτη, τους συνεργάτες μου. Ξαναλέω ότι το μέλλον είναι μπροστά τους, είναι νέα παιδιά, δουλειά, έχουν πολύ σωστή νοοτροπία και αυτό είναι το νούμερο ένα, πιστεύω. Από εκεί και πέρα, μόνο παραπάνω πράγματα μπορούν να δώσουν στους εαυτούς τους και στην Ομόνοια γενικότερα. Και μια τελευταία ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί και μονολεκτικά. Του χρόνου θα είστε προπονητής της Ομόνοιας? Εντάξει, δεν μπορώ να σας απαντήσω όπως καταλαβαίνεις τώρα αυτή τη στιγμή. Να κάτσουμε με τα παιδιά, όχι να γιορτάσουμε, να δούμε όλη τη σεζόν τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τι όχι. Αλλά να χαρούν τα παιδιά αυτή την τρομερή προσπάθεια που κάνανε και την υπερηφάνεια που πρέπει να νιώθουν για τους εαυτούς τους και για την Ομόνοια που είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Οπότε, στην ερώτηση σου από την πρώτη, πιστεύω ότι η Ομόνοια τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και να είναι εκεί που αξίζει, παίζοντας για πιο πάνω θέση στη βαθμολογία. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.